Βασλίνα, καλό μεσημέρι. Πριν από λίγα λεπτά κατέβηκε από το βήμα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εδώ στο συνέδριο στο Βουκουρέστι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και περιέγραψε πώς έζησε αυτά τα λίγα κρίσιμα λεπτά όταν ένας πυραυλός, ένα πυραυλικό χτύπημα έπεσε, έγινε την περιοχή. Ήμουν στην Οδυσσό, λέει, με τον πρόεδρο Ζελένσκι χθες, όταν ένας βαλιστικός πύραυλος χτύπησε το λιμάνι. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ένα μήνυμα για το Κρεμλίνο. Δεν θα φοβηθούμε, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την Ουκρανία και τους γενναίους πολίτες της για όσο χρειαστεί. Και θα παραμείνουμε όλοι ενωμένοι σε αυτό το ζήτημα. Όπως έλεγαν, Ελίνα, κυβερνητικές πηγές κάνοντας μια αποτίμηση της χθεσινής επίσκεψης, αυτή λένε ήταν πολύ σημαντική, όχι μόνο για λόγους ουσίας, αλλά και για θυμιολογικούς λόγους. Γιατί έφερε ξανά μπροστά, έφερε στο προσκήνιο όλο αυτό το σκληρό πρόσωπο του πολέμου, το οποίο εμείς μπορεί να βλέπουμε από τις οθόνες μας, όμως είναι αρκετό να είναι κάποιος εκεί για λίγες ώρες για να καταλάβει πόσο άγριο πράγμα είναι ο πόλεμος. Και όπως έλεγαν οι ίδιες πηγές, είναι απορριαστά αξιών πώς υπάρχει τέτοια αφωνία από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και λένε χαρακτηριστικά ότι από το ΣΥΡΙΖΑ το περίμεναν, όχι όμως και από το ΠΑΣΟΚ. Κατά τα λοιπά, να σας πω ότι εδώ συνεχίζονται οι εργασίες του Ευρωπαϊκού, των κομμάτων που παρτίζουν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Αναμένεται να επικυρωθεί για δεύτερη φορά η υποψηφιότητα της κυρίας Φοντερ Λάιεν για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα θέματα που απασχολούν εδώ το συνέδριο είναι η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης και βέβαια το Ουκρανικό. Λίνα. Ο Πρωθυπουργός είχε και επαφές, Σοφία, νωρίτερα το πρωί. Είδε τον Ρουμάνο Πρωθυπουργό. Ακριβώς. Είδε τον Ρουμάνο Πρόεδρο και τα κύρια θέματα συζήτησης ήταν η ενεργειακή διασύνδεση της Ευρώπης. Πώς μπορούμε να γίνουμε όλοι πιο αυτόνομοι. Εξάλλου, μην ξεχνάς τι είχε συμβεί πριν από 2 χρόνια όταν ξέσπασε αυτός ο πόλεμος με την Ρωσία και πόσο όλοι δεσμευμένοι ήμασταν από το ρωσικό φυσικό αέριο. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Σοφία Φασουλάκη.